Καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε απόψε στις 11:25 με επίκεντρο περιοχή της Εύβοιας και ήταν ιδιαίτερα αισθητό στην Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια και σε άλλες περιοχές. Από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως έγινε γνωστό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές. Σχετικά με το σεισμό, από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου της Αθήνας και το Εργαστήριο Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανακοινώθηκε ότι σήμερα στις 10:35 οι σεισμογράφοι ανέγραψαν ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που προερχόταν 80 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα ανατολικά παράλια της Εύβοιας κοντά στην Κύμη. Ο καθηγητής της σεισμολογίας, κ. Γιάννης Δρακόπουλος, μας δήλωσε πριν λίγο ότι η περιοχή δεν είναι από τις πλέον σεισμογενείς του ελληνικού χώρου και το συγκεκριμένο επίκεντρο δεν έδωσε ποτέ στο παρελθόν καταστρεπτικούς σεισμούς. Εννοείται ότι οι σεισμοί μικρότερου μεγέθους είναι φυσιολογικό να επακολουθήσουν χωρίς να εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία. Κυδεύεται την Πέμπτη στις 11:30 το πρωί, δημοσία δαπάνη και με τιμές Πρωθυπουργού εν ενεργεία, ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Αβέροφ Τοσίτσας, που πέθανε στις 3 μετά το μεσημέρι από καρδιογενές σοκ. Η κηδεία του Ευάγγελου Αβέροφ Τοσίτσα, που υπήρξε ένας από τους πρωταγωνιστές της ελληνικής πολιτικής σκηνής την τελευταία πενταετία, θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας νοσηλευόταν στο Απολώνιο Θεραπευτήριο με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. Με την εκδήλωση του καρδιακού επεισοδίου, ο Ευάγγελος Αβέροφ εισήχθη αμέσως στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης, αλλά όλες οι προσπάθειες των γιατρών απέβησαν άκαρπες. Ο ΕΚ λοιπόν είχε γεννηθεί το 1910, ήταν διδάκτορ πολιτικών και οικονομικών επιστημών και είχε πλούσια πολιτική δράση. Διατέλεσε νομάρχης Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Για πρώτη φορά εξελέγει βουλευτής Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας το 1946 με το κόμμα των Φιλελευθέρων. Από το 1956 εξελέγεται συνεχώς βουλευτής Ιωαννίνων με την ΕΡΕ και μετά την μεταπολίτευση με τη Νέα Δημοκρατία. Για πρώτη φορά έγινε υπουργός το 1949 στην κυβέρνηση του Σοφοκλή Βενιζέλου. Έκτοτε διετέλεσε υπουργός σε πολλές κυβερνήσεις του Νικολάου Πλαστήρα, της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε από τους ικανότερους συνεργάτες του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ομαλή μετάβαση της χώρας μας από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Από τις 24 Ιουλίου 1974 έως τον Οκτώβριο του 1981 ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 1981 αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλη. Διατέλεσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το Δεκέμβριο του 1981 έως τον Αύγουστο του 1984, οπότε και παραιτήθηκε για λόγους υγείας. Εκτός από την πολιτική του δραστηριότητα, ο Ευάγγελος Αβέροφ είχε πλούσιο συγγραφικό έργο, το οποίο μάλιστα είχε τιμηθεί με πολλά βραβεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο του Ευάγγελου Αβέροφ Τοσίτσα εκφράζουν με συλληπιτήρια τηλεγραφήματα και δηλώσεις ο Πρωθυπουργός κ. Ξενοφών Ζολώτας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου κ. Χαρίλαος Φλωράκης, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Γρηγόρης Φαράκος, ο Γραμματέας της Ελληνικής Αριστεράς κ. Λεωνίδας Κύρκος, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανανέωσης κ. Κωστής Στεφανόπουλος και ο πρόεδρος του ΚΟΔΙΣΟ κ. Χαράλαμπος Πρωθοπαπάς. Ακόμη, ο τέος πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Ράλης, ο τέος πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής κ. Γιάννης Αλευράς. Η οικογένεια του Ευάγγελου Αβέροφ με αποψινή της δήλωση ευχαριστεί την κυβέρνηση για την απόφασή της να αποδοθούν στον εκλειπώντα τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού. Επιθυμεί όμως, σύμφωνα και με την επιθυμία του ίδιου, η νεκρόσιμη ακολουθία και η ταφή του να είναι λιτή και απέρητη όπως υπήρξε και η ζωή του. Επίσης παρακαλεί αντί Στεφανιών να κατατεθούν δωρεές για αγαθοεργούς σκοπούς. 9 Έλληνες τουρίστες και 15 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα που έγινε στο δυτικό τμήμα της ακτής του Ελεφαντοστού το περασμένο Σάββατο. Αυτό έγινε σήμερα γνωστό από επίσημες πηγές της χώρας αυτής. Από τους Έλληνες σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται οι κυρίες Μαρία Χατζιμπέη και Βασιλική Μπουγιάκη, ενώ η κατάσταση των υπολείπων δεν είναι ανησυχητική παρά τα κατάγματα και τις θλάσεις που υπέστησαν.
και οι 9 Έλληνες τραυματίες που νοσηλεύονται στο Αμπιτζάν ταξίδευαν με ένα γκρουπ 13 τουριστών της τρίτης ηλικίας από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη με αεροσκάφος των Εθνικών Αερογραμμών της Ακτής του Ελεφαντοστού. Το δυστύχημα έγινε όταν το αεροσκάφος δεν μπόρεσε να σταματήσει το τέλος του διαδρόμου προσγείωσης και προσέκρουσε σε δέντρα. Τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στο κυβερνητικό έργο θα εξετάσουν αύριο στην προγραμματισμένη συνάντησή τους ο Πρωθυπουργός κ. Ξενοφών Ζολώτας και αρχηγοί των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Ειδικότερα αναμένεται να συζητηθούν ορισμένες διαφωνίες που έχουν ανακύψει σε ζητήματα οικονομικής κυρίως πολιτικής. Σε άμεση προτεραιότητα έχει τεθεί το ζήτημα της ΣΑΤΑ, ενώ θα συζητηθούν και άλλα προβλήματα όπως τα φορολογικά μέτρα, η αντιμετώπιση του θέματος των εκτάκτων υπαλλήλων, οι συλλογικές συμβάσεις καθώς και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχε δηλώσει πριν από μερικές μέρες ότι στην αυριανή συνάντηση θα θέσει και το θέμα των βόρειων υπηρετών της Αλβανίας, μετά το ζήτημα που προέκυψε από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Αντώνη Σαμαρά, και τις αντιδράσεις των πολιτικών κομμάτων. Το ζήτημα των εκτάκτων υπαλλήλων και κυρίως η νομοθετική ρύθμιση που απαιτείται για την παράταση των συμβάσεών τους θα απασχολήσει και το Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνέλθει μεθαύριο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Ξενοφόντα Ζολώτα. Η λύση που επέλεξε η κυβέρνηση στο θέμα των εκτάκτων, παρατείνοντας τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τον προσεχή Μάρτιο, έχει προκαλέσει σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες αντιδράσεις σε κυβερνητικά στελέχη αλλά και σε συνδικαλιστικές ενώσεις. Οι έκτακτοι υπάλληλοι του Δημοσίου έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργία για τις 11 Ιανουαρίου. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Προκόπης Παυλόπουλος, απαντώντας στην ερώτηση αν η κυβέρνηση ανακάλεσε το μέτρο της μετακίνησης υπεράριθμων υπαλλήλων από ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες σε άλλες που έχουν ανάγκη προσωπικού, δήλωσε ότι το συγκεκριμένο μέτρο βρίσκεται στο στάδιο της εφαρμογής του. Την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την άρτα του πρώτου τετραμήνου του 1990. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Γιώργος Γεννηματάς, οι αρμόδιοι υπουργοί αναμένουν ήδη τις εισηγήσεις και τις προβλέψεις των υπηρεσιών για το ύψος του τιμαρίθμου, ώστε να καθορίσουν στη συνέχεια το ύψος της άρτα. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι μόνο 4 Έλληνες αναζητούνται στη Ρουμανία από την ελληνική πρεσβεία και τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και είναι οι εξής. Μελετσικόπουλος Χαράλαμπος, φοιτητής στο Βουκουρέστι. Μανίκης Γεώργιος, φοιτητής στην Τιμισόρα. Κυριμόγλου Θεόδωρος, τουρίστας. Και Αθανασιάδης Κωνσταντίνος, τουρίστας. Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής των εκλογών δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση αλλά από τα κόμματα τα οποία την στηρίζουν, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παυλόπουλος. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο βίος της κυβέρνησης θα είναι βραχής όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Θόδωρου Πάγκαλου και Κώστα Σκανδαλίδη, ανέφερε ότι από ένα σύνολο 99 εγγράφων που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τις αμερικανικές βάσεις, λείπουν 7 έγγραφα. Ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχουν σήμερα 2 σειρές εγγράφων για τις διαπραγματεύσεις. Η μία σειρά προέρχεται από το γραφείο του τέος Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και αποτελείται από φωτοαντίγραφα. Η δεύτερη προέρχεται από το γραφείο του τέος Υπουργού Εξωτερικών Κάρολου Παπούλια και αποτελείται από πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα. Κατά την παραλαβή, όπως αναφέρει ο κ. Σαμαράς, διαπιστώθηκε η έλλειψη των 7 εγγράφων. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για την Πέμπτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας λόγω της κηδείας του επίτιμου Προέδρου της Ευάγγελου Αβέροφ Τοσίτσα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, σε δήλωσή του σχετικά με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, αναφέρει ότι οι μεγαλόστομες και άκρητες δηλώσεις, καθώς και οι επιπόλαιοι χειρισμοί που θυμίζουν παλιές ψυχροπολεμικές εποχές, δημιουργούν βαρύ κλίμα. Επίσης, δεν συμβάλλουν τόσο σταθερότητα στα Βαλκάνια, όσο και στην προώθηση των συμφερόντων της ελληνικής μειονότητας, που για δεκαετίες ολόκληρες ήταν ξεχασμένοι. Ειδικότερα, υπογραμμίζει ο κ. Παπανδρέου, οι ελληνοβαλκανικές σχέσεις είχαν ως κυρίαρχο στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τα Βαλκάνια κατοχύρωνε και κατοχυρώνει την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη και τους λαούς και υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα.
Τέλος, ο κύριος Παπανδρέου επισημαίνει ότι ασφαλώς υπάρχουν προβλήματα και ότι σίγουρα πολλά βήματα πρέπει να γίνουν. Η θετική πολιτική που μέχρι τώρα άσκησε το ΠΑΣΟΚ εγγυάται τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ελευθερίες της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Συνεδριάζει αύριο το εκτελεστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ για να εξετάσει οργανωτικά και οικονομικά θέματα. Η συγκρότηση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου και ο σχεδιασμός της αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων του ΠΑΣΟΚ, εν ώψη μάλιστα των βουλευτικών εκλογών, θα κυριαρχήσουν στην αυριανή συνεδρίαση. Συνάντηση με τους πριτάνης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είχε σήμερα ο πρόεδρος του συνασπισμού, Χαριλός Φλωράκης, προκειμένου να ενημερωθεί για τα βασικά προβλήματα των πανεπιστημίων. Ο κ. Φλωράκης διαβεβαίωσε τους πριτάνης ότι ο συνασπισμός υποστηρίζει το αίτημα της αύξησης των δαπανών για την παιδεία, καθώς και τις προσπάθειες για την αυτοτέλεια των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σχετικά με τα έγγραφα του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από το γραφείο του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραμαλή εξεδόθη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι «Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο εθνικώς να προσπαθούμε να ενημερωθούμε για το Κυπριακό από αγγλικές πηγές. Και τούτο όχι μόνο γιατί ύστερα από 30 χρόνια είναι πια γνωστή σε όλους η ιστορία του Κυπριακού, αλλά διότι είναι επίσης γνωστό ότι η Αγγλία είχε τότε συμφέρον να δημιουργεί προβλήματα άλλοτε